Όπως γνωρίζετε, η απόψινή έκτακτη γενική συνέλευση έχει δει με θέμα τις εκλογές που πρόκειται να γίνουν μεθαύριο Κυριακή για την ομάδα του Ποσειδώνα. Ο δικός μας σύλλογος έχει ιδρυθεί το 2003. Όλα αυτά τα χρόνια με τη δραστηριότητα του συλλόγου μας, με τη λειτουργία των ακαδημιών, με τις προσφορές μας προς το Κέντρο Υγείας Καρπάθου και γενικά τη δραστηριότητά μας, έχουμε καταφέρει κατά γενική ομολογία να αποκτήσουμε την αποδοχή του κόσμου της Καρπάθου. Εγώ που υπήρξα μέχρι να γράψει, που έχω εξηγήσει το δουλειά σου, οπότε και Όλοι το ίδιο είμαστε. Να συζητήσουμε. Εγώ απαντάω στον Γιώργο γιατί πριν δύο χρόνια ήμουν στο Συμβούλιο και ξέρω τα μέλη γιατί αν δεις τα βιβλία της Κυριακής μέχρι το 2000 πότε τελειώσαμε εμείς. Πέντε. Τα γράμματα ήταν δικά μου. Γιατί εγώ τα έγραψα. Ο Γιώργος δεν ήταν μέλος. Ερώτηση. Εγώ ήμουν ήταν πιο παλιά από την κόρα. Δεν ξέρω ότι ήταν πιο παλιά. Εγώ ήμουν Εσύ ήσουν αμέλος. Νίκο. Το καστατικό το έχετε διαβάσει από τους μέλους. Εγώ ήμουν αμέλος. Εγώ δεν το ξέρω απ' έξω το καστατικό, αλλά δεν ξέρω απ' έξω. Δηλαδή μου ζητήσανε λεφτά και δεν τα άφησα και με διαγράψανε. Πήρε καμιά από στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας να με διαγράψει και δεν το ξέρω. Εγώ γι' αυτό το δεν το ξέρω. Όσοι υπήρξαν παλιά μέλη. Σας υπενθυμίζω ότι έπηγε ένα πετρίτη όταν παραλάβαμε εμείς δεν υπήρχε ούτε βιβλίο μελών. Το θυμάστε αυτό γιατί τέτοιο θέμα. Βιβλίο μελών ανοίξαμε εμείς. Τα προηγούμενα μέλη δεν ισχύουν. Παιδιά, δεν βρήκαμε βιβλία εμείς. Δεν το ξέρετε αυτό. Βασίλειο το ξέρει. Το συζητήσαμε ξανά. Βιβλίο μελών. Αν είσαι παλιό μέλο που είχε αλλάξει το βιβλίο των μελών, είσαι γραμμένο στο βιβλίο. Είσαι στο γραμμένο του βιβλίου μελών. Δεν μπορεί να είσαι μέλο. Τα μέλη ξεκινήσαμε από ότι δεν είναι εδώ και 4 χρόνια πήγε να πετρέψει. Τα μέλη ξεκινήσαμε την εποχή που αναλάβαμε. Τσέκη, Βιτόρη, Γεωργίτση. Από εκεί ξεκινάμε. Λίγο κύμα για να ξέρει. Ο σύλλογο ξεκινάει από εκεί. Τα μέλη ήταν γραμμένα, να σα πω εγώ πιο παλιά, επί Αλεξίου. Μαζί σου γενικάκι. Δεν βλέπει ο τοπικό. Εμείς δεν ο Γιάννης ο Γιάννης είναι μέλος αυτό το σωματείο. Τότε... Πού είναι ο Γιάννης, θα μας τα πει. Αυτός ο παρελωσίας. Νικόλα, ας τελειώσω. Όταν ήταν ο τοπικός γραμματέας του συλλόγου, εμείς πληρώναμε. Εγώ πλήρωνα κανονικά. Δεν είναι κακή, μαζί σου, σου ξαναλέω. Από εκεί και πέρα. Το Γιάννη τον καλέσατε σήμερα, Βαγγέλη. Ας το Γιάννη Πετρίδη. Πάρτε ένα τηλέφωνο, θα μας τα πει. Αυτός μας παρέλωσε χωρίς βιβλία. Πού τα έκανε, τα έβαλε στον κόλο του ο Μαλάκας. Πού τα έκανε αυτό το παρελθόν. Δεν φταίει ο Νίκος. Μέχρι τις προηγούμενες τελευταίες εκλογές που πήγαμε, ξέρω ότι ερχόμουν εγώ, δεν είχα χρηματικός, ερχόμουν πριν εκείνη την ώρα και μου λέγανε ψήφιση. Αυτό γιατί δεν θα ισχύει. Και όταν κάναμε τις εκλογές... Εσύ θα κάνεις και τώρα το ίδιο πράγμα. Όταν κάναμε εμείς εκλογές, έτσι πήγαινε τότε. Όσοι ήταν στο δεν είχε διάξει. Ο Μίμης που δεν είναι καθόλου μέλος, δεν μπορεί να πληρώσει. Ο Μίμης, αν δεν είναι καθόλου μέσα στο βιβλίο μελών, δεν μπορεί να γραφτεί. Την ώρα εκείνη. Αν ο Μπουζουκάκης που ήταν γραμμένος πριν 5 χρόνια. Το 1895 έχουν χαθεί τα βιβλία. Γελίανος όμως. Έχουν χαθεί σου λένε τα βιβλία. Άμα χαθήκανε Μανώλη τα βιβλία του Ποσειδώνα, αυτός που τα έχασε, θα πρέπει να πάει στη φυλακή. Συγγνώμη Νίκο, πέρασε. Δεν μπορώ να απαντάω στην ερώτηση του Χιώτη που λέει όταν θα έρθω την Κυριακή να ψηφίσω και δεν έχω πληρώσει, ενώ είμαι μέλος, πρόσεξε τι με ρωτήσω για αυτό. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτό κάναμε για εμείς στις εκλογές τις προηγούμενες που μας αναζήτησε. Όσοι ήταν μη ταμιακό εντάξει, είπαμε κύριε, θέλει να συμμετάσχει στη διαδικασία ψηφοφορία. Ναι, πλήρωσε. Ανανέωσε. Ναι, αυτό να κάνουν όλοι οι σύλλογοι. Μπορεί να μου αποδείξει ο Ποσειδώνας, επειδή πριν 5 χρόνια ήμουν μέλος, πώς με διέγραψε και το καταστατικό. Ναι, πρέπει να με διαλύσει για όλους μας εμάς που ήμασταν μέλη. Υπάρχουν αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου που μας διαγράφουν, γιατί προφανώς το καταστατικό, όπως όλα τα καταστατικά μέσα, προβλέπουν τη διαδικασία εγγραφής και διαγράφης. Άμα το καλό να σου διάβαζα τι λέει, αφού δεν το έχω την ασφαλή. Ωραία, αυτό στο Ποσειδώνα. Είχαμε βγάλει και κάρτα μέλους. Όλοι σχεδόν. Όχι κατά μέλους, κάρτα για τους αγώνες. Αν δεν θυμάσαι καλά.
Τώρα πώς Ταυτόχρονα και με αυτή την κάρτα ευνοϊκά μπαίναμε στο γήπεδο πέρα δωρεάν, χωρίς εισιτήριο. Σωστό. Εγώ ήμουνα, όπως έλεγε ο Μινακάκης, ο Γιώργης, ο Βαρσίδης και ο Ρόντε Λαβακόμπ. Και μας πούνε και διαφορετικά. Σωστό. Δεν θυμάμαι τώρα αν πλήρωσα την προηγούμενη, αν βγήκατε και πλήρωσα την προηγούμενη. Έτσι. Τι είσαι κανένας. Δεν ξέρω. Εγώ ήρθε κανένας όμως, δεν θυμάμαι εγώ. Να μου ζητήσει λεφτά πέρυσι. Το καταστατικό γράφει ότι το μέρος υποχρεούται να πληρώνει τη συνδρομή του. Το καταστατικό μας. Έχει κάνει το καταστατικό. Διάβασε το καλά. Το καταστατικό μας. Αυτό δικό σου. Το δικό του προσωπικού. Αυτό συμβαίνει και για όλους τους συλλόγους. Θα σας ρωτήσω κάτι. Σαν Κύρογλου, μια ερώτηση συγγνώμη. Όταν μπήκε στο Συμβούλιο για να εκλεγείς, ήσουν ένα παλιά μέλος, ήρθες εκείνη τη χρονιά και γράφτηκες επί τόπου μέλος και σε ψηφίσανε και βγήκες. Ναι, εκείνη τη χρονιά. Α, μπράβο. Ξέρεις τι γινόταν εκεί ότι τις προηγούμενες χρονιές. Όχι, εγώ είχα μια πορεία να το έλεγε. Το χρόνο όλη η ομάδα έχει βαλτώσει. Α, συζητηθεί. Λοιπόν, τώρα αυτή η δικαιολογία, αν ο Νικάκης θα πάει να βρει για να πληρώσει και ενδιαφερόμαστε τώρα ή όχι, ίσως κάπου είμαστε και εμείς λάθος. Αλλά εμείς δεν θα πληρώσουμε στη θέση του απολογούμενου τη στιγμή που τα συμβούλια έχουν διαλύσει, η ομάδα έχει διαλύσει, δεν προσφέρει τίποτα στο νησί, ούτε στην κοινωνία, ούτε στην νεολαία. Και αυτή τη στιγμή, έστω και τελευταία τώρα, έχουμε σταθεί την ανάγκη και την υποχρέωση να αναλάβουμε την ομάδα. Είναι υποχρέωση μας στο βάθος που έχει έρθει η ομάδα και την έχουν φέρει οι προέδροι, ξέρω εγώ, οι κλίνες, ποιοι δεν μας ενδιαφέρει ποιοι είναι, θα αποδεχθούν να έρθει η ώρα τους, να αναλάβουμε την ομάδα. Και αντιστρώσουμε τα φόρτα και την προοπτική που της αξίζει της ομάδας, γιατί όλοι έχουμε παίξει μπάλα και την έχουμε πονέσει την ομάδα όλοι. Είναι λοιπόν καιρό τώρα να την αναλάβουμε την ομάδα εμείς. Και να μπει στα πλαίσια και στα λόγια που έχουμε βάλει τους παρέμβασης του σύλλογό μας. Και από τον κόσμο έξω ακούμε τα ευχαριστώ και τα μπράβο. Είναι η ώρα λοιπόν να αναλάβουμε όπως είπαμε εμείς. Τα υπόλοιπα αν είμαστε μέλη, αν δικαιόμαστε ή όχι, δεν αγαπά κανένα στην ομάδα πιο πολύ από εμάς. Και δεν κάνει πηγαδίες πιο πολύ από εμάς. Πολλά πράγματα και λίγα. Θα μας πει η Κυριακή εδώ πέρα, αν είμαστε μέλη, θα μας γράψετε και θα ψηφίσουμε. Δεν αγαπά να πιο πολύ την ομάδα από εμάς. Γιατί έχουν αποδείξει ότι την έχουν βαλτώσει την ομάδα. Έχει καταδείξει η ομάδα να παίζει με Αλβανούς και με μπάτσους στην Όμηση Ρόδο. Μισή 6.000 καλή, και αν μπορεί να βγάλει μια ομάδα να κατέβει κάτω στο νησί. Και δεν τρεπόμαστε όλοι μας. Εκεί που μιλάς όμως μιλάς στις δυτικούς αριθμούς και δεν πιστεύω. Όλοι μας. Όλοι μας τέτοια. Βεβαίως. Γιατί η ομάδα είναι βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη. Ένα χρόνο επισκεφοφύλακα για να κάνει διοικητική δουλειά. Κατά αποδοχή όχι δικιά μου άποψη. Βουλιαγμένη για σένα. Όχι για μένα. Όταν η ομάδα πέσει και έχει πάνω 40 όνομα κόσμο. Όταν η ομάδα κάνει μια εκδήλωση. Όταν η ομάδα αυτοχρήστεται και αυτοκλιμάται με μετάλλια και εκεί πέρα ένα του άλλου. Όταν βγουν έξω να πάνε σε δρομή. Αυτό σου λέω θα είναι σπιτιτικό. Πληθυντικό. Όχι ονομαστικά να μιλάς για περιόδους αυτές. Ονομαστικά μιλάω εγώ πρόβλημα, ξέρετε. Όταν θέλεις λοιπόν να μιλήσεις ονομαστικά, μιλάω ονομαστικά, θα λες η εποχή του Πρεάρη πάτωσε. Πάτωσε. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρει την εποχή. Δεν μπορεί να το πεις. Δεν μπορεί να το πεις. Για σένα δεν είναι. Για σένα δεν είναι. Προχθές θυμούμαι ακόμα. Για σένα. Το αυτοκίνητο που βγάλατε λέει λαχιοφόρο λέει πού. Το αυτοκίνητο το έκανε ο Τσέρκης. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το έκανε ο Τσέρκης. Λάθος κάνεις μεγάλο. Ανέλαβε ο Τσέρκης για την εποχή του Αλφέτου. Μπράβο, το είχε ο Αλφέτος. Το είχε βγάλει ο Αλφέτος. Συγκυρώθηκε, αυτό λέω. Το είχε βγάλει ο Αλφέτος για να μιλάτε να ξεκινήσετε. Γιατί να απολογούμε. Το απολογούμε. Γιατί να απολογούμε εδώ μέσα 10 και 15 χρόνια στο Ποσειδώνα. Έχουμε κάνει θυσίες. Θέλουμε τον καλό Ποσειδώνα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο μας συγγνώμη. Επαναλαμβάνω γιατί δεν γίνει κατανοητό. Μπορεί να, με καλή θέληση να προσφέρατε όσο μπορούσατε και είχατε τη δυνατότητα να προσφέρετε. Και στα πλοία διαφορετικά να μην συζητάμε. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε τώρα να βάλουμε τον σύλλογο σε άλλα πλαίσια. Πιο σοβαρά πλαίσια. Με ένα σοβαρό συμβούλιο. Με φορικούς, με σπόρους, όπως λειτουργούν οι παλαιά μας. Με διαφάνεια στα βιβλία. Με γενικές συνελεύσεις. Με αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων. Με εξέβρεση χρήματος. Όχι να παρακαλάμε τον κάθε ένα μαζί λεφτά. Όχι, θα δούμε λεφτά εμείς. Θα λέει τον Ακαδημιό μια συνέχεια Ποσειδώνας. Θα αναλάβουμε εμείς, θα τρέξουμε γιατί εμείς θα τρέξουμε 10, 15, πάλι 20 και θα βάλουμε το σύλλογο σε άλλα πλαίσια. Αν αποτύχουμε κι εμείς, θα πούμε την κεφαλή μας. Θα πούμε το σύλλογο. Θα κρυθούμε σε ένα-δύο χρόνια. Πόσα είναι, τρία, πόσα είναι δύο. Αυτό το κοινό είναι ένα. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι κοινός όλων. Αγαπάμε την ομάδα, προσπαθήσουμε όσο μπορούμε και με άλλες βοήθειες να το φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να γίνει ποτέ δεν έχει γίνει δυστυχώς.
Δυστυχώς δεν έχει γίνει. Και να συμπληρώσω εγώ κάτι άλλο σε αυτό που λέει ο Γιώργος. Πάλι το ξαναλέω, όλοι έχουμε προσφέρει στο Ποσειδόνα με πολλές αισίες. Δεν μπορούμε να το χαρίσουμε σε κανένα. Από τη στιγμή που ασχοληθήκαμε εμείς, το χαρίσουμε σε κανένα. Θέλουμε, εγώ πιστεύω, και όλοι να είμαστε υπερήφανοι σε αυτόν τον βαθμό που έχουμε μπορέσει για το σύλλογο μας. Εδώ τους βετεράνους. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ο κόσμος όλος μας αποδέχεται. Έχουμε την έξοδο καλή μαρτυρία και αναλαμβάνοντας το Ποσειδόνα, νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε στα ίδια επίπεδα το τέτοιο. Είναι στο χέρι μας, να το φέρουμε στα ίδια επίπεδα που λειτουργούμε βετεράνοι. Έτσι. Και ο κόσμος έξω, πολλές κόσμος παροτρύνει γιατί δεν παίρνει το Ποσειδόνα, δεν μπορεί να παίρνει. Μετά ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε και εμείς το Ποσειδόνα. Και είναι ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Δεν πάει να γίνει ποτέ να σας πω πώς θα γίνει η πίτσα, ούτε πώς θα γίνει η πάστα. Λέει, μιλάμε για το ποδόσφαιρο που το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Εντάξει, αυτό να γίνει κατανοητό. Έχει κάποιο αφήσει εδώ, σε αυτό. Έχει κάποιο, σε τέτοιο. Σε αυτό που λέμε και πέρα από τα μέλη και κλείνει αυτό το σύζυγιο. Ποιο ψηφίζει, ποιο δεν ψηφίζει, η παρουσία την Κυριακή Ολωνών είναι απαραίτητη. 11 η ώρα εδώ πέρα. Απαραίτητη παρουσία Ολωνών των βετεράνων. Αυτό είναι να γίνει. Μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο να αναλάβουμε την ομάδα. Αυτή είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη φέρουμε στην Γενική Σύνελευση του Συλλόγου για να πάρθει ομόφωνη απόφαση ή κατά πλειοψηφία τη Γενική Συνέλευση. Αυτό είναι το θέμα μας. Να εγκριθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λέει ότι ο Ποσειδώνας η Παλέμα και αναλαμβάνουν την ομάδα του Ποσειδώνα για τις εκλογές. Διεκδικούμε την εκλογή. Ωραία, εντάξει, διεκδικούμε, αποφασίσουμε. Ερωτήσαμε όλοι. Υπάρχει να μιλήσουμε να το ανοίξουμε. Από τον Ιούνιο ξέρετε ότι κατηγορεί για πρόεδρο. Όχι, μάλλον για επίσημα θα μιλάω. Τώρα για να μην ανοίξει την κουβέντα πολύ. Θα λες ότι παίρνω διαπρόβλεψη στο συνεργείο μου πάνω και του μίλησα. Από τον Ιούνιο. Εμένα με φώναξε. Πώς είναι και δεν πήρες. Μετά θα απαντήσεις καλά. Και είναι τελείωμα. Πώς ήξερες ότι θα είσαι. Πώς ήξερες. Δεν κάνουμε διάλογο. Θα μιλάς χωρίς να πετάς. Τι ξέρεις, τι πότε ξέρεις. Ιούνιο σου μιλά. Ιούνιο σου μιλά. Ιούνιο. Δεν μιλήσει κανένας, τελείωσε ο Μανώλης. Δεν ήξερα ότι θα γίνουν εκλογές. Εγώ ήξερα ότι γίνονται κάθε δύο χρόνια. Σωστά. Και επειδή ξέρω τον Ιούνιο τελειώνει τη μία του Πρεάν, είπα ότι θα πάω για το Ποσειδόνα. Ωραία. Ναι. Τελικά είπανε τρία χρόνια, σταματάει. Όταν ξαναβγεί και είπε ότι γίνονται εκλογές στο Ποσειδόνα. Αν λέγανε παρετούμαστε και κάνουμε εκλογές. Εγώ δεν είμαι και αυτή τη φορά. Σταμάτα ρε εσύ. Ηρεμία. Ηρεμία. Ωραία, σε υπάρχει. Λοιπόν, ξαναφωνάω τον Ιακώπουλο και του λέω Ιακώπουλε. Στο τηλέφωνο μίλησα. Στο τηλέφωνο. Τι πράσι, όχι, όχι, ναι, ναι, στο τηλέφωνο μιλήσαμε, ναι. Αυτά πριν 10 μέρες λοιπόν από τώρα. Λέω Χατζημιχάλη, αν δεν φρίζει πριν 10 μέρες. Πριν 10 μέρες λοιπόν από τώρα, σου έχω πει ότι πάω για πρώτο Ποσειδόνα. Όλα, όχι, όπως τι είπα, τι είπε. Όλο το σκεπτικό τι μου είπε. Σου είπα ότι πρέπει να κάνουμε γενική συνέλευση. Να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε για το Ποσειδόνα. Η απάντηση ήταν η εξής, ότι δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε γενική συνέλευση. Συμφωνούμε. Όχι. Δεν είπες ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών. Δεν συμφωνούμε στο άλλο. Σου είπα ότι δεν υπάρχει θέμα εκλογών. Τελείωσε αυτό. Τοποθετηθώ. Τοποθετηθώ. Δεν υπάρχει. Σου είπα δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή εκλογές. Από τη στιγμή που δεν έχει προκηρύξει εκλογές. Συμφωνούμε και σε αυτό. Ναι, όχι. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Ναι. Συμφωνώ. Είπες ότι δεν υπάρχει θέμα αυτό. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που είπες προηγουμένως. Σε ποιο. Ότι να κάνουμε γενική συνέλευση για να δούμε τι γίνεται με τον Ποσειδόνα. Δεν να μιλήσουμε με την γενική συνέλευση για τον Ποσειδόνα. Όχι, δεν είπες. Γιωργίτη, μπορείς να πάρω την παρτιά σου. Δεν λέω ότι το αποδέτησή σου θα μιλήσω μετά. Μιλήσαμε και στο γήπεδο. Μίλησε και με τον Γιώργο Μινακάκη στο Πάστο. Και μου λέει ο Γιώργος Μινακάκης, μου λέει πρέπει να κάνεις γραφτή αίτηση στο Συμβούλιο του Παλαιμά. Ο Γιώργος Μινακάκης το είπαμε στην καφετέρια. Από εκεί και μετά, εγώ, από την εποχή του Ιουνίου και πιο ζεστά τώρα, έχω ψάξει και έχω βρει άτομα που μπορούν να βοηθήσουν όπως λέω. Κατά τη γνώμη μου. Όχι, α σε τελειώσει. Α σε ρεβαθάνασε, δεν πετάγει. Σε παρακαλώ, να μιλήσω εδώ γιατί με θέλω. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα άτομα που θέλουν να πάμε να παραλάβουν το ποσοστό. Ναι. Αυτά λοιπόν έπρεπε εγώ εσύ πάρα να το κάνω πιο πολύ πιο μπροστά τη συζήτηση. Τώρα, δύο μέρε πίσω τι εκλογέ,
είναι λίγο δύσκολο. Πάμε παρακάτω, σταματάω. Τελείωσε. Δεν τελείωσε. Η απόφαση ποια είναι. Τι συζητάμε λοιπόν, τι άλλο για όσο είναι παλέμαχοι, δεν είσαι μαζί με εμάς. Κατεβαίνει, είμαι παλέμαχος, είμαι υποψήφιος. Κάτσε, με εμάς είναι πολύ υποψήφιος. Είμαι παλέμαχος, είμαι γενική συνέλευση. Μα οι άλλοι πέντε που βρήκαν, είμαι παλέμαχος. Είμαι στην γενική συνέλευση των παλέμαχων, είμαι παλέμαχος. Είμαι παλέμαχος και λέω ότι κατεβαίνω για πρώτος που ζώνω. Με ποιους? Όποιος θέλει από τους παλέμαχους. Με αυτούς τους παλέμαχους που έχω γράψει εγώ εδώ. Όποιοι ενδιαφέρονται από τους παλέμαχους. Συγγνώμη, έχουν αυτοπροταθεί. Όποιος ενδιαφέρεται, έτσι σου είπα κι εγώ. Με αυτούς ή μόνο τους. Όποιος ενδιαφέρεται από τους παλέμαχους. Στέλιο, άσε τελειώσει. Να πω, συγγνώμη, να πω κι εγώ ένα. Επειδή ήδη είπες ότι έχεις βρει. Αφού έχεις βρει και εδώ θα έχεις βρει. Έχω βρει άτομα να μου μιλήσει. Πριν έρθεις εδώ έχεις βρει. Έχω μιλήσει από τον Ιούλιο τον Συγγνώμη, να τελειώσω διάλογο. Κυριάκο, σε παρακαλώ πολύ να ενημερώσει και το σώμα γιατί αυτό το σκοπό είχε. Έτσι, αυτό από τη στιγμή που προκυρηθήκαν εκλογέ. Τον Ιούνιο, όντω είχε δημιουργηθεί αίσθηση έξω ότι ο Πριάρης Ευπλεδής τελειώνει η διετία του, θα κάνει εκλογέ. Από εκεί πέρα, από τη στιγμή που έλεγε εκλογέ, εμεί οι παλέμαχοι εξωτερικά λέγαμε να το αναλάβουμε, δεν το αναλάβουμε, τι θα κάνουμε. Ψάχναμε και εμεί να βρούμε άτομα τα οποία θα πλαισιωθούν από του παλέμαχου να μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Ο Τσέπη με καλά στο συνεργείο του και μου λέει επιλέξη. Βαγγέλη, θέλω να κατεβώ για πρόεδρο του Ποσειδώνα, αλλά αν ανακατευθείτε εσείς οι παλέμαχοι, εγώ κάνω πίσω. Έτσι επιλέξει που πέφτει ή όχι. Επιλέξει. Να τελειώσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τελειώσω. Εγώ του λέγα, ξέρεις, έχω βρει και κάποια άτομα τα οποία να φέρουμε και άλλα έξω άτομα από το Ποσειδώνα, να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, να ανοίξει ο κύκλος, να αλλάξει και αυτό το καθεστώς που πάρει στο Ποσειδώνα. Μου λέει όχι μόνο οι παλέμαχοι. Εμάς μας έδινε σαν βετεράνοι μόνο τους παλέμαχους. Ο Τσέρκης όμως είχε το δικαίωμα να ψάχνει από όλη την Κάρπαθο να βρει μέλη. Εμάς μας δεν δεσμεύει. Μόνο τους παλέμαχους. Να τελειώσω. Να τελειώσω. Έλεγες έτσι επιλέξει. Όχι λέει μόνο οι παλέμαχοι. Αν βρει από άλλους δεν συμφωνώ. Αλλά εσύ είχες την ευκαιρία να διαλέξει από όλη την Κάρπαθο. Και εσύ διάλεξε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Τότε ναι, έψαχνα κι εγώ. Ψάχναμε άτομα όλοι να δούμε ποιοι είναι τέτοιοι με μέλη. Έχεις όλο το δικαίωμα. Εσύ όμως τι έλεγες. Μου έλεγες όμως η τέτοια σου ήταν κάθετη. Εάν όχι οι παλέμαχοι και φέρεις απάνω εγώ κατεβαίνω. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να διευκρινίσω. Ότι μόνο εσύ αν εμπάς μας έδινε όλου. Σωστό. Πάμε παρακάτω. Εγώ του έλεγα. Εάν προκηρύξει ο Πριάρης εκλογές, θα κάνουμε γενική συνέλευση, θα κάνουμε γενική συνέλευση, το οποίο θα ενημερώσουμε πρώτα το ΔΣ ότι έχουμε αυτά τα άτομα και μετά στην ολομέλεια τη γενική συνέλευση για να εγκρίνουμε τα άτομα αυτά που είχαμε βρει απ' έξω. Στο διάστημα αυτό, ο Πριάρης πετάγεται και λέει: δεν κάνω εκλογές, έχω δικαίωμα 2 συν 1. Αυτό θέλω να το δω και στο καταστατικό ότι έχει δικαίωμα 2 συν 1. Έχει δίκιο. Πρώτη φορά, όχι, θέλω να το δω στο καταστατικό. 2 συν 1 λέει: δεν κάνω εκλογές. Οπότε από τη στιγμή που δεν κάνει εκλογές, δεν μπορεί τον Ιούνιο, τη στιγμή που δεν έκανε εκλογές, να δεσμεύσει τα άτομα αυτά που είχε για ένα χρόνο μετά που λέει ο Πριάρης θα κάνω εκλογές. Πάμε καλά. Πριν 10 μέρες. Παίρνω το Μανώλη τηλέφωνο για κάποιο θέμα που ήθελα. Μετά μου λέει: σε έψαχνα για αυτό και αυτό. Τι είναι ο Μανώλη? Μου λέει: ακούω, μου λέει πριν 10 μέρες θα τα πει. Μου λέει: ακούω ότι ο Πριάρης θα κάνει εκλογές τώρα για να παρατήσει το Ποσειδώνα. Του λέω: Μανώλη, είναι σωστό 20 μέρες πριν την έναρξη του προαθλήματος οποιαδήποτε διοίκηση προκύψει να μην δουλέψει, να έχει βρει τους πόρους ή τον Ατάλο? Μου λέει: Πριάρης είναι αυτός. Του λέω: σένα σου αρέσουν έτσι διαδικασίες εν μία ανοιχτή να πάνε να πάρουν το Ποσειδώνα, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Σε μία νύχτα το Ποσειδώνα να αλλάζει χέρια χωρίς να παίρνει ο κόσμος, θα πάρει τίποτα? Όπως είναι ανακοινώσει τώρα, τρίτη ανακοίνωση, Κυριακή εκλογές. Του λέω: Μανώλη, μου λέει πάλι το ίδιο. Εγώ λέει: κατεβαίνω, εάν όμως είσαι στην παλέμα, κάνω πίσω. Του λέω: Μανώλη, εάν ο Πριάρης προκηρύξει εκλογές, την επομένη, δηλαδή αν προκηρύξει 20 Οκτωβρίου εκλογές, 10 Οκτωβρίου θα κάνουμε γενική συνέλευση, 10 μέρες πριν. Θα κάνουμε γενική συνέλευση τότε που θα υπάρχει αντικείμενο. Σου είπα έτσι, επιλέξει. Αυτό ήταν. Την Τρίτη, μόλις μαθαίνουμε ότι ο Πριάρης προκηρύσει εκλογές, Πέμπτη κάνουμε γενική συνέλευση. Την Τρίτη, Κυριακή εκλογές. Αυτά στο 4-5 μέρο. Γιατί 4 βιασύνη δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Μια που και μου έδωσε δικαίωμα ανθρώπινο, θέλει να πω. Από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή σε 4-5 μέρες, 20 μέρες πριν το πρόγραμμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πρώτα έλεγε κάθομαι ένα χρόνο και τώρα σε 5 μέρες προκηρύσει εκλογές. Όλο, αυτό είναι τέτοιο. Αυτό θα το ελέγξει. Εγώ γι' αυτό είπα: η διοίκηση που θα προκύψει και αν είναι από του βετεράνου, θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ό,τι συμβαίνει. Αυτά όλα συνεπήκαν μεταξύ εμένα και του Μανώλη. Έγινε γενική συνέλευση όταν πράγματι υπήρχε αντικείμενο
για εκλογές του Ποσειδώνα. Έτσι είναι Γιώργο. Εμείς έχουμε μάθει να λειτουργούμε ομαδικά. Έξω ξέρουν τους Παλέμα που δεν ξέρουν τον Διακόπουλο. Αν πεις τον Διακόπουλο ποιος είναι, δεν ξέρουν. Παλέμαχους. Εμείς δεν πάμε προσωπικά να προβληθούμε. Αυτό το σωματείο που λες Παλέμα. Δουλεύουμε όλοι οι υπόγεια. Δεν προβλεπόμαστε να πούμε ότι εμείς για να προβληθούμε πάμε αρχηγή. Εμείς δουλεύουμε όλοι. Το συζητάω. Επειδή να ζάσει.